παρασκευή, που επίση υπάρχει αρκετή ποσότητα οξυγόνου και υγρασία, έχουμε ηλεκτρόλυση αυτού του μετάλλου, έκκληση τώρα χλωριότρων, τα οποία μέσω τη ηλεκτρολυτική δράση των πόρων μεταφέρονται πάλι στην άνοδο, οπότε έχουμε μια ανακυκλώμενη στην ουσία αντίδραση. Αποτέλεσμα τοπική διάβρωση του κάλυβα είναι αυτό που παρατηρούμε στην εικόνα αυτή. Τώρα, ορισμένα βασικά στοιχεία για τις δύο αυτές δράσεις είναι ανθράκωση, επιταχύνει τη δράση χλωριότητας. Ο τσιμεντοπολτός, το τσιμέντο, έχει την ικανότητα να δεσμεύει χλωριότητας. Έτσι, τα χλωριότητα διαχέονται στο κυρώνα και ορισμένα δεσμεύονται. Είναι γνωστό το λεγόμενο άλλας του Φρέντελ, το οποίο κατά τη διάρκεια της ανθράκωσης ή όπως θα δούμε και αργότερα λόγω της παρουσίας εθνικών αλλάτων, διασπάται. Οπότε έχουμε έκκληση χλωριότων στο νερό των πόρων του σκυροδέρματος, ελεύθερα πλέον χλωριότα, τα οποία συνεισφέρουν στην τοπική διάκριση του χάλιβα οπλισμού. Όπως είπαμε και για τις δύο δράσεις, καθοριστικό στοιχείο είναι στο περιβάλλον της καθόδου, ύπαρξη οξυγόνου, αλλά και υγρασία. Δηλαδή το νερό είναι καθοριστικό στοιχείο για την ανθεκτικότητα. Τώρα, ύπαρξη νερού στο σκυρόδημα έχει συντελεί μέσω διαφόρων μηχανισμών και μέσω της εξάτμισής του, συντελεί στη δημιουργία, στην ανάπτυξη τριχοειδών πόρων. Αυτοί οι τριχοειδοί πόροι έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στον καθορισμό και στις συνέπειες όσον αφορά την ανθεκτικότητα ενός δομικού στοιχείου. Συνήθως μιλάμε για διαπερατότητα έτσι, κάποιου μέσου, είτε αερίου είτε υδρού μέσα στη ρόδο. Οπότε μιλάμε για πορόδες. Αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ δεν είναι τόσο το πορόδες, που είναι απλοϊκά να πούμε το σύνολο των κενών προς τον ολικό όγκο, αλλά η κατανομή των πόρων. Θα δούμε μετά πώς προσεγγίζεται. Ορισμένες γενικές παρατηρήσεις που μπορούμε να πούμε, γενικά θέλουμε να έχουμε χαμηλή διαπερατότητα, έτσι, που σημαίνει κατά κύριο λόγο χαμηλό λόγο νερού προς τσιμέντο. Βλέπουμε, να σκέφτομαι χαμηλό λόγο νερού προς τσιμέντο, πως για παράδειγμα κάτω από σταθερή περιεκτικότητα τσιμέντου, για την ακρίβεια εδώ πέρα είναι 300 κιλά στο κυβικό μέτρο σκυροδέρματος, πως ο λόγος νερού προς τσιμέντο επηρεάζει την ανθεκτικότητα, προκειμένου το βάθος ενανθράκωσης μέσω της άξης πορόδους που επιφέρει. Αλλά πως και η αυξημένη ποσότητα τσιμέντου, δηλαδή μείωση, κρατώντας την ποσότητα νερού σταθερή, του λόγου νερού προς τσιμέντο, συντελεί στη μείωση του βάθους ενανθράκωσης. Σε αυτό το γράφημα βλέπουμε επίσης πάλι την επίδραση του λόγου νερού προς τσιμέντο, αλλά και της υγρασίας, ας το πούμε έτσι, συνθηκών υγρασίας, το βάθος ανθράκωσης, παρατηρούμε ότι κατά κύριο λόγο οι εσωτερικοί χώροι ενδέχεται να παρουσιάσουν, όχι ενδέχεται να παρουσιάσουν, μεγαλύτερο βαθμό ενανθράκωσης από ό,τι εξωτερικοί χώροι. Εκεί τον κύριο λόγο τον έχει πάλι το νερό, λόγω του ότι οι εξωτερικοί χώροι εμποτίζονται συχνά με νερό, οπότε ενδέχεται οι πόροι να είναι μερικώς ή κατά κύριο λόγο πλήρες με νερό και να μην επιτρέπουν την διείσδυση αερίου, δεξιοτήτου του άφρακα, αν προκειμένου. Επίσης, γενικά, για αυτό τον λόγο, η ενανθράκωση έχει έτσι έναν αρκετά μεγάλη βαρύτητα για συνθήκες υγρασίας από 50-70%, ενώ η δράση χλωριότων σε μεγαλύτερες έτσι, συνθήκες σχετικής υγρασίας του περιβάλλοντος, 90%, ανάλογα και με την αρχική ποσότητα χλωριότων που έχουμε μέσα στο σκυρόδωμα, έχουν αρκετά πιο μεγάλο ρυθμό. Οπότε, όπως είπαμε, η μεταφορά χλωριότων γίνεται ταχύτερα όταν η πόρη είναι σχεδόν γεμάτη με νερό, ενώ η ανθράκωση, καθώς μιλάμε για διείσδυση κάποιου αερίου, προϋποθέτει μερικά γεμάτους πόρους. Έτσι εξηγείται και το γιατί δομικά στοιχεία τα οποία είναι μόνιμα πηγισμένα στο νερό από αυτές τις δύο δράσεις δεν έχουν πρόβλημα διάβρωσης. Ή μπορεί να συμβεί και το εξής. Όπως θα σας πει ο κ. Ροδόπουλος συνέχεια, σε κάποιο δομικό στοιχείο
να έχουμε ένδειξη αναφράκωσης, αλλά να μην έχει ακόμα ξεκινήσει η διαδικασία της διάβασης. Αυτό έχει παρατηρηθεί σε συνθήκες γενικής υγρασίας γύρω στο 50%. Γενικά μπορούμε να πούμε σαν μέτρα προστασίας, όταν μιλάμε για σημέντο τύπου Portland, είναι χαμηλός λόγος νερού προς σημέντο μέσω ικανοποιητικής ποσότητας σημέντου. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Εντελώς έτσι εγκυκλοπαιδικά αναφέρω ότι εκτός από τις κύριες δράσεις προσβολής του χάλιου αγωνισμού, μπορούμε να αναφέρουμε και την δράση θηλυκών αλάτων, χημικές δράσεις, όπως το γύψος, που κατά κύριο λόγο αντιδρά με το αργυλικό τριασβέστιο και προκαλεί τη δημιουργία του εντριγνίτη και ρηγματώσεις, καθώς επίσης και την επίδραση αλάτων αμμονίου και μαγνησίου, που η κύρια βλαβερή του ιδιότητα, στο πούμε έτσι, είναι η διάσπαση των προϊόντων της ενυδάτωσης. Επίσης, μέτρα προστασίας, εκτός από χαμηλό λόγο νερό προς τσιμέντο, είναι να χρησιμοποιήσουμε άλλους τύπους τσιμέντου ή πρόσθετα, σκορία ψυχαμένη, υποζωνάνης, όπως θα δούμε στην συνέχεια. Τώρα, επιπτώσεις διάβασης, για τα οποία θα σας μιλήσει αναλυτικότερα ο κ. Αποστολόπουλος, είναι σαφώς η μείωση διατομής του οπλισμού. Βλέπετε παράδειγμα, αυτά είναι μείωση διατομής οπλισμού από σε αλατονεύξη. Αυτό είναι μια επιταχυνόμενη μορφή διάδοσης που στην ουσία αξιομειώνει την δράση των φλωριόντων. Και βέβαια την εισαγωγή ακτινικών τάσεων στο περιβάλλον σκυρόδεμα, καθώς τα προϊόντα της διάδοσης καταλαμβάνουν μεγαλύτερο όγκο και μπορούν να συντελέσουν στην εκτείναξη του σκυροδέματος. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι το τι γίνεται με τη συνάφεια. Όπως είπε ο κ. Καρύδης, καθώς πλέον μιλάμε για ένα μόνο μυθικό υλικό, θέλουμε τόσο το σκυρόδημο όσο και ο χάλιβας να συνεργάζονται με τον καλύτερο δυνατό βαθμό. Έρχεται όμως η διάβλωση και συντελεί στην μείωση της συνάφειας αυτής, όπου βέβαια παρατηρείται το φαινόμενο ότι για αρχικά επίπεδα διάβλωσης η συνάφεια αυτή αυξάνεται. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο συνήθως στο ότι έχουμε αρχικά αυτή την εμφάνιση των ακτινικών τάσεων στο σκυρόδεμα, όμως για μεγαλύτερους ρυθμούς διάβλωσης, όταν ξεκινάει η ρηγμάτωση, χάνεται στην ουσία η συνάφεια. Για παράδειγμα, σας δώσω από την FIB, Διεθνή Επιτροπή Σκυρόδεματος, έχουμε κάνει την έρευνα που βλέπετε στο γράφημα, στο δεξιό μέρος οθόνης, που δείχνει, για παράδειγμα, την τελευταία παράμετρο, ότι περίπου 10% μείωση σκυράδου οπλισμού επέφερε γύρω στο 45% μείωση στη συνάφεια. Οπότε είναι μια επίδραση που πρέπει να προσευθεί ιδιαιτέρως. Εικόνες δεν χρειάζεται να δείτε. Τις γνωρίζουμε όλοι. Έτσι. Είναι ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα από την ευρύτερη περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος. Στο ίδιο, στον Αγιαδό, στην Πάτρα κλπ. Το θέμα είναι τώρα τι αυτά για την εισαγωγή στους, στο πώς συντελούν οι περιβαλλοντικές δράσεις στη φορά του καλλιεργού. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να εξαρτηθούμε, τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά την ανθεκτικότητα. Η ανθεκτικότητα είναι μια ιδιότητα την οποία δημιουργούμε εμείς, κατά κύριο λόγο. Δημιουργείται βάσει το σωστό σχεδιασμό, επιλογή υλικών και σωστή κατασκευή. Κατά κύριο λόγο. Οπότε, κλήρηση κανονισμών, σωστή επιλογή δομικών υλικών, το Α και το Μ, κατανόηση των μηχανισμών φθοράς, για να ξέρουμε τι ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε και πώς να το αποφύγουμε, και για τον λόγο του αληθές, χρειαζόμαστε προσομοίωση των μηχανισμών φθοράς, μαθηματική, φυσικοχημική προσομοίωση των μηχανισμών αυτών, δηλαδή δημιουργία μοντέλων προσομοιωμάτων που να μπορούν να συνδέσουν στην εκτίμηση της διάρκειας ζωής του σκυροδέματος. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο όσον αφορά το σχεδιασμό ανθεκτικότητας για οποιοδήποτε τεχνικό έργο. Μιλώντας για σωστή επιλογή υλικών, όλοι γνωρίζουμε το τσιμέντο του Portland. Βλέπουμε όμως εδώ πέρα, όπως θα δούμε συνέχεια σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο 197, ένα μεγάλο. Μια παραμετρική ανάλυση που κάναμε σε διαφόρους τύπου SEM2 τσιμέντων, με υπηρετική πεπάλη, με κτάμινη τέφρα,
πυρητική, ασβεστητική, τόσο και με σκορία εξικαμίων, αλλά και σκόριο τσιμέντο σε αρκετά μεγαλύτερες περιεκτικότητες, 43% κλπ. Βλέπετε, για παράδειγμα, πόσο αποτελεσματικά είναι, κατά μέσο όρο 65%, στο να μειώνουν το ελάχιστο πάχος επικάλυψης σε σχέση ενώ το μικρού στοιχείου, σε σχέση με το αν θα χρησιμοποιούσαμε τσιμέντο τύπου Portland σε μένα, για να δώσουν στο ατομικό στοιχείο μια διάρκεια ζωής 50 χρόνων σε ένα επιθετικό με φλωριότητα περιβάλλον. Έτσι μπορέσαμε να ποσοτικοποιήσουμε, όπως βλέπετε στο παρακάτω γράφημα, την αποτελεσματικότητα των διαφόρων τύπου τσιμέντου. Έχουμε διαφορετικούς τύπους τσιμέντου που είναι αποτελεσματικά. Όπως επίσης και πρόσθετα στο τσιμέντο τύπου 1. Βλέπετε, για παράδειγμα, υπτάμινη τέφρα και πυρητική του πάλι. Είτε αν χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση αδρανών, αλλά είτε και για αντικατάσταση τσιμέντου, βλέπουμε ότι είναι εξίσου αποτελεσματικά σε ένα επιθετικό λόγω φλωριώδη περιβάλλον. Αυτό το γράφημα μπορούμε να πάρουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Έχουμε βάλει και ένα παράγοντα περιβαλλοντικού κόστου, θα τον δούμε συνέχεια. Αλλά αυτό είναι για πυρητική πεπάλη, το γράφημα αφορά την πυρητική πεπάλη. Μπορούμε έτσι να βρούμε μια βέλτιστη λύση ανάμεσα σε θλιπτική αντοχή σκυλοδέματος, αποτελεσματικότητα σε δράση χλωριώτων, αλλά και σε εναρθράκωση. Όταν μιλάμε εντάξει για την επιλογή των υλικών, ας δούμε τα οποία βέβαια μπορεί να ανέφερε ο κ. Καρύδης. Τι γίνεται από θέμα κανονισμών. Μιλάμε για τήρηση κανονισμών, οπότε στην ουσία μιλάμε για τήρηση του Ευρωκώδικα 2, αλλά και των επιμέρους προτύπων, το 197.1 για το τσιμέντο και το 206.1 για το σκυρόδερμα. Από αυτό που γίνεται είναι έχουμε έναν τύπο υπολογισμού του ελάχιστου πάχους επικάλυψης ενός ατομικού στοιχείου που πρέπει να έχουμε, το οποίο προκύπτει μέσα από μια κατηγοριοποίηση του περιβάλλοντος, που γίνεται στο πρότυπο EN206. Στο πρότυπο αυτό λοιπόν, επειδή το περιβάλλον δεν μπορούμε να το προσομοιώσουμε, να το προσεγγίσουμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε διάφορες πρότυπες περιβαλλοντικές μορφές που να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται ορισμένες βλαβερές συνθήκες που μπορεί να συναντήσει ένα δομικό έργο από πλευρά περιβαλλοντικών παραγόντων. Οπότε έχουν γίνει οι εξής κατανομές περιβαλλοντικών χώρων και επίσης δίνονται, όπως είπε ο κ. Καρύδης, συστάσεις όσον αφορά ελάχιστη κατηγορία αντοχής πρέπει να έχουμε σε αυτό το περιβάλλον, μέγιστο λόγο νερό προς τσιμέντο, αλλά και ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο. Επίσης προανέφερα και το πρότυπο καλό 97.1 για το τσιμέντο, εδώ πέρα πλέον έχουμε κατηγοριοποίηση όλων των διαφορετικών, στην ουσία μιλάμε για μόλις τους πιθανούς συνδυασμούς, 27 τύπους τσιμέντου που μπορούμε να έχουμε, όπου την αποτελεσματικότητα ορισμένων από αυτόν την είδαμε νωρίτερα. Οπότε, σωστή επιλογή υλικών, τήρηση κανονισμών, αλλά και μέσω της κατανόησης των μηχανισμών φθοράς, δημιουργία προσομοιωμάτων. Τώρα στο παρελθόν έχουν γίνει πάρα πολλές ενέργειες, εμπειρικές θα έλεγα, για να μπορέσει, για να υπάρξει μια πρόβλεψη του βάθους και αναφράγωσης. Ορισμένες από αυτές επιδεικνύονται εδώ.